Μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου αναμένεται να κατατεθούν οι προτάσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης για τη δημιουργία μουσείου της Αργούς. Τα παραπάνω επισήμανε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Φώτης Λαμπρινίδης, απαντώντας σε σχετική επερώτηση που κατέθεσε ο σύμβουλος της Μίζωνος Μειοψηφίας Αποστόλης Ζαρκάδας Βεργής. Ο κ. Λαμπρινίδης επισήμανε ότι ο Δήμος Βόλου, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αξιοποίηση της Αργούς και την ανάδειξη του πολυδιάστατου χαρακτήρα της, επέτυχε με σχετική πρόταση την οποία είχε υποβάλει να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ με ποσό 50.000 ευρώ. Το ποσό αυτό αξιοποιείται για την ολοκλήρωση της μελέτης για τη δημιουργία μουσείου για την αξιοποίηση της Αργούς, μετά από απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου διαγωνισμού αποτελεί το πρώτο βήμα για την εκπόνηση της αρχιτεκτονικής και ακολούθως της συνολικής μελέτης του έργου. Για τη διεξαγωγή του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων απαιτείται η συγκρότηση κριτικής επιτροπής σύμφωνα με την νομοθεσία. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα κατατεθούν στην Επιτροπή έως τις 5 Φεβρουαρίου του 2014 και θα ακολουθήσει η αξιολόγησή τους στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο μεταξύ, αμέσως μετά τις γιορτές θα ανελκυθεί από τη θάλασσα η Αργό προκειμένου να γίνουν οι εργασίες συντήρησης, ενώ θα καθελκυστεί στη θάλασσα για το καλοκαίρι του 2014. Σύμφωνα με τον κύριο Λαμπρινίδη, φέτος έγινε εκτεταμένη συντήρηση και πλήρης αποκατάσταση του σκάφους που θα ανελκυθεί σε χώρο του εμπορικού λιμένα για τις απαραίτητες συντηρήσεις.